Σε ετοιμότητα βρίσκεται η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για την πιθανή εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων τις ημέρες των εορτών. Όπως τόνισε σε δηλώσεις του υπεύθυνος πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας, κ. Χρήστος Καραμπούζης, εκτός από τα μηχανήματα που διαθέτει η Περιφερειακή Ενότητα, έχουν ειδοποιηθεί και οι ιδιώτες προκειμένου να συνδράουν με τα δικά τους μηχανήματα, ώστε να παραμείνει το ορεινό δίκτυο ανοιχτό, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επαρχία της Ελασσόνας, όπου εντοπίζονται κυρίως τα προβλήματα. Έχει μεταφερθεί και έχει τοποθετηθεί αλάτι κυρίως στις ορεινές περιοχές όπως της Ελασσόνας, που είναι και το μεγαλύτερο δικό δίκτυο Λάρισα Ελασσόνα προς Κοζάνη και προς Άγιο Δημήτριο, με στόχο να μην υπάρχει πρόβλημα στον γρήγορο και άμεσο αποχιονισμό. Τα άτομα που είναι στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και για τα μηχανήματα, ήδη έχουν πάρει εντολή να είναι στις θέσεις τους το Σαββατοκύριακο και θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα για τον αποχιονισμό. Ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας συνέστησε στους πολίτες να μην μετακινούνται άσκοπα αν παρατηρηθούν έντονα καιρικά φαινόμενα, ενώ αν είναι απαραίτητο θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και αντιολισθητικές αλυσίδες, επειδή τις πρωινές και νυχτερινές ώρες της ημέρας σημειώνεται παγετός.